το κέντρο της Αθήνας από τα προπήλαια. Πάμε να δούμε τώρα πού βρίσκεται ο δείκτης όχι νοημοσύνης, αλλά αντίληψής μας ως προς τη διαφθορά. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε, κύριε Μπακούρη, και σας ευχαριστώ θερμά που είστε σήμερα κοντά μας. Αν αντιλαμβανόμαστε και πόσο τη διαφθορά σε μια χώρα που έχουμε αρκετή δόση διαφθοράς, τουλάχιστον τα προηγούμενα χρόνια, πρόεδρος Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδας. Ποια είναι, τι συμπεράσματα βγάζετε από τα πρώτα στοιχεία πριν δούμε και τις κάρτες αναλυτικά? Ουσιαστικά αυτό που βλέπουμε είναι ένα ενθαρρυντικό αποτέλεσμα. Γίνεται μια πρόοδος, αλλά οπωσδήποτε δεν μπορούμε να εφησυχαστούμε, διότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Στην ουσία και πέρσι και φέτος δείχνουμε πρόοδο τόσο στη βαθμολογία και επίσης δείχνουμε πρόοδο όσον αφορά την κατάταξη με όλες τις άλλες χώρες που ήταν 175. Πού βρισκόμαστε δηλαδή? Δηλαδή στα τελευταία δύο χρόνια έχουμε κατέβει προς το καλό 25 θέσεις από 94 που ήμασταν το 12 ήταν η χειρότερη μας χώρα, χρόνος. Πέρσι κατεβήκαμε στη θέση 80, φέτο είμαστε 69, οπότε είναι πάρα πολύ καλό. Άρα είναι ενθαρρυντικό. Μπορούμε να δούμε και την πρώτη μας κάρτα εντωμεταξύ, όπου δείχνει το δείκτη αντίληψης της διαφθοράς για το 2014. Να καταλάβουμε λίγο τι βλέπουμε εδώ. Ναι, στην ουσία αυτά που είναι κίτρινα προς τα στα δεξιά είναι αυτές οι χώρες οι οποίες είναι λιγότερο διεφθαρμένες, είναι σχεδόν... Η καλύτερη, παραδείγματος χάρη, θα το δούμε και αργότερα, είναι η Δανία με 92. Δηλαδή, κανένας δεν είναι perfect, δεν είναι τέλειος. Αλλά οπωσδήποτε είναι η Αυστραλία, είναι η Νέα Ζηλανδία, είναι οι σκανδιναβικές χώρες, ο Καναδάς. Οι αμέσως καλύτερες είναι η Αμερική. Επίσης, στην Νότιο Αμερική, στην ουσία, βλέπουμε τη Χιλή και την Ιαπωνία. Και μετά έχουμε αποχρώσεις που είναι σχεδόν κάτω από το 50%, γιατί τα 2/3 ακόμα των χωρών είναι κάτω από τη βάση του 50. Μάλιστα. Να πούμε ότι... Και επομένως εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Να διευκρινίσω ότι όταν λέμε για υψηλή αντίληψη, άρα μάλλον όσο μεγαλύτερος ο αριθμός πηγαίνει ως προς την αντίληψη και όχι ως προς τη διαφθορά, επειδή έχουμε συνηθίσει το αντίθετο, γι' αυτό το διευκρινίζω. Ναι. Αν είναι αυξημένη η αντίληψη, πάει να πει ότι καταλαβαίνουμε τη διαφθορά. Να δούμε στην επόμενη κάρτα ποιοι είναι οι αδιάφθοροι. Εντός εισαγωγικών, όπως είπατε, γιατί δεν υπάρχει κανείς perfect, κανείς τέλειος. Ναι, όπως τα σκύπτρα τα έχει η Δανία με 92 βαθμούς από το 0 έως το 100. Το 100 υποτίθεται είναι ο τέλειος. Και το χειρότερο βεβαίως θα το δούμε στην επόμενη κάρτα. Άρα η Δανία, γενικά οι σκανδιναβικές χώρες, Φιλανδία, Σουηδία είναι αυτές οι οποίες πάντοτε έχουν τα σκύπτρα. Επίσης η Νέα Ζηλανδία είναι πάντοτε υψηλά και βεβαίως η Ελβετία, την Νορβηγία την αναφέραμε. Αυτές είναι οι πέντε, θα λέγαμε, που έχουν το καλύτερο παράδειγμα. Και για να δούμε και τους πιο διεφθαρμένους. Οι πιο διεφθαρμένοι, δηλαδή, βέβαια, οι περισσότεροι από αυτούς είναι και σε εμπόλεμο κατάσταση περισσότερες από αυτές τις χώρες. Οπωσδήποτε η χειρότερη είναι η Βόρεια Κορέα και η Σομαλία, οι οποίες έχουν ένα βαθμό 8 που στην ουσία είναι σχεδόν απόλυτα διεφθαρμένες. Για να δούμε τώρα, αφού είδαμε τους πιο διεφθαρμένους και τους αδιάφθορους, ποιες είναι οι μετρήσεις για τη χώρα μας, πού βρίσκεται η Ελλάδα στο επόμενο σχεδιάγραμμα σε σχέση και με άλλες χώρες. Αυτό είναι κυρίως ένα συγκριτικό όσον αφορά τη βαθμολογία, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι η βαθμολογία είναι εκείνη που βοηθάει για να δούμε την κατάταξη. Και βλέπουμε εδώ και ένα έτη, τα τρία τελευταία έτη. Είναι αυτό που ανέφερα προηγουμένως, ότι είμαστε μεν κάτω από τη βάση, αλλά βλέπουμε ότι έχουμε μια σταθερή πρόοδο. Από 36 πήγαμε 40, από το 40 στο 43. Που το 3 είναι σημαντική, είναι αρκετά μεγάλη πρόοδος, αλλά όχι τόσο σημαντική όσο θα θέλαμε. 4-5 πόντους θα είναι ακόμα καλύτερα. Πάντως, βάνουμε προς την σωστή κατεύθυνση. Η Ιταλία σχεδόν είναι περίπου στα ίδια και το λέμε επειδή η Ιταλία είναι στο ίδιο επίπεδο με εμάς. Η Ισπανία και τις βάλαμε αυτές τις χώρες επειδή είναι όλες οι χώρες οι οποίες είναι μέσα στην οικονομική κρίση. Η Ισπανία... χειροτερεύει, η Πορτογαλία είναι περίπου στα ίδια επίπεδα, αλλά είναι σε πολύ υψηλά νούμερα από ότι είμαστε εμείς με την Ιταλία. Μάλιστα. Και η Κύπρος. Ανακεφαλαιώνοντας, κύριε Μπακούρη, για ποιο λόγο θεωρείτε ότι καταφέρνουμε σιγά σιγά εδώ στην Ελλάδα να αντιλαμβανόμαστε περισσότερο τη διαφθορά? Και αν βεβαίως αυτή η αντίληψή μας, η οποία αυξάνεται, μας βοηθήσει στο να την καταπολεμήσουμε κιόλας τη διαφθορά, μην την αντιλαμβανόμαστε μόνο. Θα πρέπει να σας πω ότι η αντίληψη σε αυτή είναι περισσότερο από τους ξένους. Δηλαδή είναι ξένοι οίκοι, είναι εμπειρογνώμονες, είναι αναλυτές, είναι επιχειρηματίες οι οποίοι παρακολουθούν τη χώρα μας.
όπως παρακολουθούν και άλλες χώρες. Έχουμε διαφορετικά 12 διαφορετικά ερευνητικά γραφεία τα οποία παίρνουμε, αντλούμε από εκεί την πληροφόρηση για να καταλήξουμε στη βαθμολογία. Εκείνο το οποίο βλέπουν περισσότερο είναι ότι πρώτον υπάρχει μια μεγαλύτερη πίεση στο να υπάρχουν ιδιοκτικές αρχές να καταδιώκουν και να εφαρμόζουν τους νόμους που παλιά ήταν πιο χαλαροί. Υπάρχουν πολλές, αρκετές θα έλεγα, νομοθετικές πρωτοβουλίες οι οποίες βγαίνουν προς την σωστή κατεύθυνση. Ένας νόμος που έγινε την άνοιξη για να προστατεύει αυτούς που καταγγέλουν, ο οποίος χρειάζεται μια βελτίωση, αλλά οπωσδήποτε είναι αυτός, μια βελτίωση στο ποθενέσχες και επίσης και ένας άλλος που ήταν νόμος για το πολιτικό χρήμα, το οποίο είναι για πρώτη φορά στη χώρα μας, έγινε, ο οποίος είναι πρόσφατα, έγινε το Νοέμβριο. Αυτά, πέραν από αυτά βεβαίως, υπάρχει και το άλλο γεγονός, ότι για πρώτη φορά έχουμε φτιάξει μια καινούργια θεσμό, που είναι αυτή του Εθνικού Συντονιστή Καταπολέμησης Διαφθοράς, όπου την έχει αναλάβει ο κύριος Τέντες, και η οποία και αυτός έχει το ρόλο του μαζί με τις άλλες αρχές να τη συντονίζει για να μπορεί να γίνει αποτελεσματικότητα η καταπολέμηση διαφθοράς. Όλα αυτά λοιπόν τα βλέπουν και βλέπουν ότι τουλάχιστον μπορεί να μην έχει μειωθεί πάρα πολύ η διαφθορά, αλλά οπωσδήποτε έχουν αρχίσει να γίνονται βήματα και αυτά είναι ουσιαστικά. Μάλιστα. Και επομένως αυτή είναι κάποια από τους σοβαρότερους. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Πακούρη, που ήσασταν σήμερα κοντά μας, να δούμε όλα αυτά τα ενδιαφέροντα στοιχεία. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.